Μαζί μας ο team manager, ο κύριος Τέλης Ζουνατζίδης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Τέλη, και μία ερώτηση έτσι στα γρήγορα. Καλό μεσημέρι και στους δυο σας και στους ακροατές σας και σε όλους. Βοήθησε ότι λεγόταν Ιβάν, εντάξει, να υποθέσουμε. Δηλαδή είπατε μία εκεί το μεγαλομέτωχο, αδερφέ. Εντάξει, οκ, είναι αυτό θέλαμε. Υπάρχουν ευαισθησίες, υπάρχουν ευαισθησίες. Λοιπόν, δημιουργήστε μια έκπληξη στους φίλους του ΠΑΟΚ, ευχάριστη, στον μπασκετικό κόσμο, στους αντιπάλους, ίσως εκεί μια δυσάρεστη έκπληξη. Πώς έγινε, μπορείτε να μας το περιγράψετε, αν ήταν ξαφνικό, αν το παλεύετε καιρό? Τα αυτιά μας και τα μάτια μας ήταν ανοιχτά. Ψάχναμε πάντα να βρούμε ένα παίκτη ο οποίος θα συμπληρώσει την ορφανή πεντάδα των ψηλών μας. Είχαμε τέσσερις ψηλούς στο rotation. Βέβαια η ικανότητα κάποιων παικτών steel painters που σου δίνει λύσεις ακόμα σε κοντά σχήματα να παίξει στις 4 μας είχε βοηθήσει, αλλά ο τρόπος που διεξάγεται φέτος, που διεξάγονται τα play-off του πρωταθλήματος, είναι τέτοιος που θα υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια και θα είναι σε πολύ μικροχρονικό διάστημα και έπρεπε η ομάδα να προστατευτεί και από πλευράς κούρασης και από πλευράς τραυματισμών, να έχει μία έξτρα λύση με ένα παίκτη ο οποίος θα της έδινε ταχύτητα, έκρηξη, rebound, εύκολες αλλαγές στα screen, θα της έδινε δηλαδή κάποια συγκεκριμένα πράγματα που είχαμε στο μυαλό μας και έλειπα αυτά. Που εν πωλής τα περιμέναμε από το νεαρό που πήραμε στην αρχή της χρονιάς, δεν τα κατάφερε να μας τα δώσει αυτό το παιδί. Δεν είχαμε βρει και κάτι το οποίο θα τέριαζε και αγωνιστικά και οικονομικά. Αυτό έγινε τώρα με το συγκεκριμένο παίκτη και προχωρήσαμε στην απόκτησή του. Άρα η μεταγραφή έγινε γιατί τώρα βρέθηκε ο παίκτης και όχι επειδή τώρα προέκυψε... Γιατί τώρα βρέθηκε ο παίκτης, γιατί ο παίκτης, εκτός από το ότι είναι ένας παίκτης που μας ταιριάζει, ήταν και ένας παίκτης ο οποίος στα οικονομικά δεδομένα ήταν και αυτά όπως έπρεπε σε σχέση με, με το στόχο που έχουμε και τη δυνατότητα που έχουμε. Ήταν λοιπόν, ορίμασαν οι συγκυρίες και έγινε αυτή η μεταγραφή. Εμείς βέβαια θυμόμαστε πολλές φορές ανθρώπους του ΠΑΟΚ να λένε, να λέτε ότι οικονομικά δεν μπορούμε, είμαστε σφιχτά, δεν γίνεται, θα θέλαμε να κάνουμε. Τώρα άλλαξε κάτι, βρέθηκε κάποιος οικονομικός πόρος. Αλλά δεν είναι μια μεταγραφή που κοστίζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ναι. Και επίσης να λαμβάνουμε υπόψη ότι άλλο μια μεταγραφή να γίνει τον Νοέμβριο, πολλαπλασίασε τους μήνες που υπολείπονται με το ποσό της μεταγραφής, ναι. Και άλλο να γίνεται τον Απρίλιο ή τέλος Μάρτη, δηλαδή επί ένα ή επί δύο. Ναι. Μάλιστα. Αυτό έπαιξε. Άρα λοιπόν θέλω να πω με λίγα λόγια ότι δεν διαταράσσεται σε καμία περίπτωση το οικονομικό σχέδιο της χρονιάς. Δεν κάναμε μια μεταγραφή που κοστίζει 200.000 δολάρια για δύο μήνες. Ναι. Κάναμε μια μεταγραφή που είναι ένα συμπλήρωμα στο ρόστερ με πολύ λογικά οικονομικά δεδομένα. Μπορούμε να τα αντέξουμε. Αν δεν τα αντέχαμε, δεν την κάναμε. Ωραία. Ο στόχος της ομάδας ποιος είναι από εδώ και πέρα? Ο στόχος της ομάδας πρώτα απ' όλα είναι να τελειώσει όσο πιο ψηλά γίνεται την κανονική διάρκεια. Έτσι, εγώ εποφθαλμιούμε και ευελπιστούμε ότι θα κρατήσουμε την τέταρτη θέση που αυτή τη στιγμή έχουμε. Ναι. Και από εκεί και μετά είναι σαφώς η είσοδος στην τετράδα στο τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και αν καταφέρουμε να είμαστε λίγο πάνω από το 4 και αυτό θα είναι επίσης εξαιρετικό. Μάλιστα. Ωραία. Το ταβάνι, ακόμα και τρίτη θέση. Ναι, κατανοητό. Τρίτη θέση είναι τεράστια επιτυχία με δεδομένο τα λεφτά που ξοδέψει η ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε αυτό. Ό,τι και να λέμε. Αν τα καταφέρετε όλα αυτά, κύριε Ζουνατζίδη, τι κερδίζετε? Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το μπάσκετ. Πηγαίνουμε σπίτι μας και κοιμόμαστε ήσυχοι ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για την ομάδα που υπηρετούμε χρόνια. Εσείς προσωπικά και οι συνεργάτες σας. Ο ΠΑΟΚ... Αυτός δεν είναι ο στόχος μας. Ναι, ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ ποιος είναι ο στόχος? Δεν να ξέρω. Προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικός γίνεται σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αυτό αν το έχεις μια συνάρτηση με το τι επενδύεις αυτό, αν είχαμε επενδύσει όπως είπε ο αδελφός Σταύρος
5 εκατομμύρια, δεν θα κοιμόμασταν αν δεν χτυπούσαμε το πρωτάθλημα. Τώρα που επενδύουμε πολύ πολύ λιγότερα, θεωρούμε ότι πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που έχει η ομάδα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, ειδικά τώρα που θα παίζει πιο ξεκούραστα με ένα παιχνίδι την εβδομάδα μέχρι τέλος της χρονιάς, θα καταφέρει να βάλει πράγματα στο παιχνίδι της, δύο καινούργιοι παίκτες. Αυτά πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Ομάδα πρέπει να κερδίζει, αυτό είναι ο στόχος της. Ναι. Πρακτικά εντελώς, επειδή το ξέρω κιόλας, στην Ευρώπη του χρόνου τι γίνεται? Ο τρίτος, τέταρτος και πέμπτος του πρωταθλήματος μπαίνουν απευθείας στους ομίλους του Champions League. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη διοργάνωση που δεν μελέτησαν τις μπάλες? Εμείς ναι. Ωραία. Α, είναι δεδομένο, ξεκάθαρο, δεν συζητιέται. Δεν... Βεβαίως. Θα έχουμε άλλες μπάλες του χρόνου, γιατί τα παιδιά μας λίγο δυσκολεύτηκαν. Θα έχουμε άλλες μπάλες. Ωραία, ναι. Θα έχουμε άλλες μπάλες. Είναι αυτό δεδομένο. Και αυτό ήταν δεδομένο. Κοιτάξτε, η καινούργια λίγα σαφώς και είχε να αντιμετωπίσει και εμβριακές ασθένειες και παιδικές ασθένειες. Αλλά παρόλα αυτά, πάντα πρέπει να μετράμε τα αντανακλαστικά. Δηλαδή, όταν κάποιο πρόβλημα δημιουργείται, τι αντανακλαστικά δείχνει αυτός ο οποίος τρέχει τη λίγα. Και ως αυτό μπορώ εγώ τους βγάζω το καπέλο, γιατί είναι μια ομάδα ανθρώπων που είναι, δεν είναι FIBA καθαρά, γιατί κάποιοι μπερδεύουν και λένε αρτηριοσκληρωμένη FIBA που και... Εδώ υπάρχει τώρα ένα τελείως ξεχωριστό κομμάτι ανθρώπων με επικεφαλή τον κύριο Κομνηνό που τρέχει το Champions League και είναι έξω από αυτό το κομμάτι που λέγεται FIBA. Mm-hmm. Είναι κάτω από τη σκέπη της FIBA, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι της αθλητικής πιάτσας, του marketing, της τηλεόρασης, που έχουν δουλέψει πολλά χρόνια σε αντίστοιχες λίγκες μεγάλες και πολύ επιτυχημένες και τώρα έρχονται να κάνουν τη δουλειά τους για τη FIBA. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι είναι μια λίγα η οποία εξελίσσεται στα κομμάτια που μας ενδιαφέρουν, του προγραμματισμού, το οικονομικό, του marketing, της βοήθειας με όσον αφορά τα τηλεοπτικά, πάρα πάρα πολύ οργανωμένη. Και συνέχεια βελτιώνεται. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε καμία περίπτωση δυσαρεστημένοι από την, ούτε από τη συμμετοχή μας, ούτε από το πώς ανταποκρίνεται η Λίγκα στα προβλήματα που θέθηκαν. Ωραία. Ένα από αυτό ήταν και οι μπάλες, όπως είπατε. Να πω λοιπόν ότι ήδη η συμφωνία με την εταιρεία με τις μπάλες θα υπάρχει του χρόνου καινούριο ολοκαίνουργιο μοντέλο. Με το που θα την πιάνεις στο χέρι σου θα μπορείς να στάρεις και να κάνει χλάτς. Να βάζει ο κλάνο καμιά βολή δηλαδή. Η πορεία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη ήταν καλή πραγματικά. Όχι απλώς αξιοπρεπής, δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλή. Οικονομικά πήγε καλά αυτή η πορεία? Δηλαδή... Ήταν σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Δηλαδή ότι θα πάρουμε χρήματα, τα συγκεκριμένα χρήματα που ήταν αυτά που έβλεπε η σύμβασή μας με τη Λίκα. Όταν μάλιστα περνάς τον όμιλο παίρνεις κάποια άλλα, όταν περνάς στους 16 παίρνεις κάποια άλλα. Μάλιστα. Οπότε σαφώς και ήτανε απείρως καλύτερη, για να το πω έτσι, από τα χρήματα που κερδίζαμε ή που δαπανούσαμε όσον αφορά το EuroCup τα προηγούμενα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ έμπαινε και μέσα. Ακριβώς. Μα δεν είχε κανένα έσοδο. Τι να μπει μέσα. Μπράβο. Όταν δεν έχεις έσοδο δεν μετράς αν μπαίνω μέσα ή όχι. Λες θα παίξω και θα ξοδέψω γι' αυτό το λόγο τόσα. Εδώ υπήρχε ένα balance, υπήρχε μια ισορροπία. Mm. Σαφώς και εξοδεύσαμε χρήματα, αλλά σαφώς και εισέρευσαν και χρήματα από τον BCL στα ταμεία μας. Μάλιστα, μάλιστα. Κάτι άλλο, αισιοδοξή τώρα να πείτε, εντάξει αυτό, εντάξει, εσείς το ξέρετε, μπορεί να ξαναδούμε το Cybert? Είναι πιθανό, είναι το πιο πιθανό, τι συμβαίνει? Ναι, νομίζω, κοιτάξτε, να σου πω τι γίνεται με το Cybert. Ο Cybert είναι σε άριστη κατάσταση, ήδη άρχισε να κάνει από τη Δευτέρα πιο σύνθετες ασκήσεις, δυναμικές κτλ. Η σκέψη του γιατρού μας, του κ. Σαμαρά, είναι ότι θα πάει έτσι τις επόμενες 10 μέρες, 8-9 μέρες και από την 1η Απριλίου θα μπει μέσα στο κήπεδο και θα αρχίσει να εκτελεί. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, για να το πούμε έτσι απλά, θα πρέπει ο Σάιπερ να είναι τυχερός και εμείς μαζί με τον Σάιπερ και να αποφύγουμε την κακιά στιγμή. Δηλαδή την μεγάλη κόντρα στο συγκεκριμένο σημείο κάτω από ειδικές καταστάσεις που θα τον... Εκεί πιστεύω ότι θα είναι μια ακραία περίπτωση. Κατά τα άλλα νομίζω ότι ο Σάιπερ ετοιμάζεται, κάνει το σώμα του, είναι έτοιμος.
και σε μια εβδομάδα 10 μέρες θα δοκιμάσει και θα δούμε σε τι κατάσταση είναι. Πιθανότατα λοιπόν, αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, στα λίγο πριν το ξεκίνημα των play-off ή με τα play-off θα έχουμε και το Cypher στο ρόστερ. Θέση έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7 ξένους, μεγαλεία. Ναι. Έχουμε 7 παίκτες. Θα αντικαταστήσουμε κάποιον παίκτη. Μάλιστα. Όταν επιστρέψει ο Cypher. Όταν επιστρέψει. Θα απομακρυνθεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Απομακρυνθεί. Θα έχουμε 7 παίκτες και θα μπορούν να παίξουν οι 6. Κάποιο θα πάρουμε απόφαση και κάποιος θα. Α, δεν το έχετε. Δεν είναι κάτι φιξαρισμένο. Θα μετρήσουν και οι αντίπαλοι που υπάρχουν, το σκάουτινγκ κτλ. Όχι, τίποτα. Εντάξει, υπάρχει. Εντάξει, το σκεφτόμαστε. Τα παράλληλα ξέρετε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα τραυματισμού και ο Μιγένοβιτ. Ναι. Και πιθανότατα θα δούμε ποιο από τα δύο παιδιά θα είναι έτοιμο να ακολουθήσει την ομάδα στα play-off. Για να σου το πω έτσι απλά. Ωραία. Τώρα μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο για το τι δίνει ο Σόμπεϊ και ο Ιβάν στην ομάδα. Τι περιμένετε να δώσουν αυτοί οι δύο παίκτες. Σίγουρα, εντάξει, το Σόμπεϊ τον είδατε, τον είδε πολλοί κόσμος, συζητάει πάρα πολλοί κόσμος ήδη για αυτό το παιδί. Το χάσαμε. Ήταν η συγκίνηση της προσφοράς του Σόμπεϊ που έκοψε τη γραμμή. Μπορούμε να ξανακαλέσουμε τον κύριο Ζουνατζίδη, τον manager της μεγαλύτερης ομάδας του συλλόγου. Για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, για τους δύο παίχτες πλέον που απέκτησε ο ΠΑΟΚ εδώ και 10 μέρες ο Σόμπεϊ και από χθες ο Ιβάν που λες, ο Άσκα, τον οποίον Άσκα τον είδαμε πριν 2 χρόνια, υπάρχουν και βίντεο. Καλά νούμερα έχει γενικά. Κύριε Ζουνατζίδη, ακούμε, λέγαμε για τον Σόμπεϊ και τον Άσκα. Ακριβώς. Σίγουρα μπορεί να δώσουν ταχύτητα, σίγουρα μπορεί να δώσουν έκρηξη, δύναμη στην άμυνα, μπορούν να μαρκάρουν και στην περιφέρεια και στο κοντά στο καλάθι, είναι δυνατά παιδιά. Σίγουρα μπορεί να δώσουν πολύ καλύτερη δύναμη στην άμυνα, με πολλές περισσότερες εναλλακτικές. Στην επίθεση, ο Σόμπεϊ είναι ένας παίκτης τεράστιων δυνατοτήτων επιθετικά, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος που να μην απειλεί στο λάθη. Έτσι, ο Δε Άσκα είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει σίγουρα τρίποντο, γι' αυτό και είναι ένα undersize 5, έτσι θα το λέγαμε στη γλώσσα του μπάσκετ, ένα δηλαδή μικρών διαστάσεων πεντάρι, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ αθλητικός, μπορεί να τελειώνει τις μπάλες με το pick and roll και το κόψιμο στο καλάθι με κάρφωμα. Διεκδικεί πάρα πολλά επιθετικά rebound, πηδάει ψηλά, έχει καλές συνεργασίες στον αέρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι στο σύστημα και μπορεί να φανεί χρήσιμος. Άρα νομίζω λοιπόν ότι με την ύπαρξη των παικτών που είχαμε και με αυτά τα παιδιά έχουμε μια πλέον ολοκληρωμένη ομάδα και δύσκολα ψάχνουμε να βρούμε την τρύπα. Για να κλείσουμε και πριν σας αφήσουμε, είστε κοντά να ανακοινώσετε κάποια συμφωνία εν ώψη της επόμενης σεζόν, κάποια επέκταση συνεργασίας για παράδειγμα. Με κάποιον παίκτη. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά ότι όταν οι παίκτες παίζουν πολύ καλά, ναι, είναι πολύ διστακτικοί στο να κλείσουν συμφωνίες. Απλώς να σας πω ότι ποια είναι η προσπάθεια. Έχετε δυνατή επιχειρηματολογία, ξέρουμε. Ναι, έχουμε δυνατή. Να πω ένα πολύ απλό πράγμα, ότι τα λουλούδια δεν ανθίζουν το ίδιο στις ίδιες χώρες. Έτσι, ένα λουλούδι δηλαδή που ανθίζει στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να δει στην. Τους λέτε εσείς, ναι. Στη Σκανδιναβία. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να καταλάβουν και οι παίκτες. Πολλές φορές που δεν το καταλαβαίνουν, ότι είναι καλοί παίκτες, αλλά δημιουργούνται και οι συνθήκες για να δείξουν το πόσο καλοί παίκτες είναι. Πρέπει να έχουν και γύρω τους ανθρώπους που να καταλάβουν και να τους χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Γιατί αν κάποιος παίκτης τώρα, Αμερικάνος ή Ευρωπαίος, ο οποίος παίρνει 5 φράγκα στον ΠΑΟΚ, εγώ θα πάρω 10 και πάει σε μια ομάδα που είναι παντελώς ακατάλληλη για το στυλ του, είναι τελείως κοντόφθαλμο και εκεί πρέπει να επέμβουν και οι μάνατζερ του παίκτη για να τον καθοδηγήσουν σωστά. Γιατί το θέμα είναι σε βάθος χρόνου να χτίζεις σε βάθος χρόνου να χτίζεις μια καριέρα και όχι να πάρω τώρα 3 φράγκα παραπάνω σε έναν προπονητή ο οποίος δεν ξέρει να με χρησιμοποιήσει σε μια ομάδα που δεν μπορεί να εκτιμήσει το ταλέντο μου ή σε ένα πρωτάθλημα που δεν είναι τελείως. Δεν είναι καθόλου ταιριαστό για μένα. Γιατί και αυτό έχει σημασία. Έτσι, κάθε πρωτάθλημα, άλλο πρωτάθλημα παίζεται στη Γαλλία που η μπάλα πάει πάνω κάτω,
Άλλο πρωτάθλημα παίζεται στην Ελλάδα που οι προπονητές και οι παίκτες διαβάζουν πάρα πολύ. Άλλο πρωτάθλημα παίζεται στη Ρωσία. Όσο μιλάς, ο Κούπερ μου έρχεται στο μυαλό. Εντάξει, και πολλοί άλλοι παίκτες. Ο Κούπερ, ναι, κοίταξε, ο Κούπερ πήγε, έφυγε με τα 50 και πήρε 450. Και εξακολουθεί, ναι, να παίρνει καλά λεφτά. Να πούμε για κάποιον παίκτη όμως, ο οποίος αντί να πάρει τα 60, ας πούμε, στο ΠΑΟΚ και 70, προτίμησε την επόμενη χρονιά να πάρει 100 και τώρα παίζει τελευταίο μάτς του Α2 της Ιταλίας. Είναι ένα θέμα αυτό. Ποιο είναι? Ενώ έφυγε από εδώ με τις καλύτερες συνθήκες. Λέω εγώ τώρα. Ο Λάγκφορντ. Ο Λάγκφορντ. Έτσι. Ο Λάγκφορντ δεν έκανε μια εκπληκτική χρονιά στο ΠΑΟ. Δεν υπήρχαν ομάδες που τον λέγανε. Εντάξει, θα μπορούσε να κάνει 2-3 χρονιές. Να πατήσει γερά σε τέτοια νούμερα και τέτοιες καταστάσεις. Να έχει άλλο διαβατήριο. Ναι. Από το να φύγω μια χρονιά, να πάρω 100.000 που μπορεί να. Δεν βόλεψε όμως, έφυγε στη μέση χρονιά, πήγε αλλού, πήγε αλλού, πήγε αλλού. Και τώρα δηλαδή δεν είναι κρίμα ένας παίκτης σαν τον Λάγκφορντ που σε εμάς έκανε παπάδες, να το πω έτσι λαϊκά και απλά, ναι, να παίζει στην τελευταία ομάδα του ενός ομίλου της Α2 της Ιταλίας. Μάλιστα. Ναι, κακό. Ωραία. Κύριε Ζουρατζή, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό και εσείς. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Γεια σας. Γεια σας.